στους κορυφαίους προορισμούς για το 2022, μεταξύ άλλων βέβαια σε πανελλαδικό επίπεδο συμπεριλαμβάνονται και το Ρέθυμνο, συμπεριλαμβάνονται και τα Χανιά. Θέλω να πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τουρισμού, τον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, εκεί στο Δήμο Χανίων. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλησπέρα και σε εσάς και σκαδίρα την εκπομπή σας. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτή την άκρως θετική εξέλιξη, που βέβαια αποτελεί και μία άμεση διαφήμιση για τον προορισμό, για τα Χανιά, για το Δήμο Χανίων. Και μία διαφήμιση η οποία προέρχεται αυτή τη στιγμή από επίσημα στοιχεία που αφορά τον τουρισμό για όλους. Έτσι ακριβώς φαίνεται ότι από την απορρόφηση του προγράμματος τουρισμός για όλους, τα Χανιά ήταν σε πανελλαδικό επίπεδο μία από τις πρώτες επιλογές όσον αφορά νησιωτικούς προορισμούς. Είμαστε πολύ ευτυχείς εδώ στα Χανιά, διότι πραγματικά το 2022 βιώσαμε μία μεγάλη αύξηση σε ποσοστό επισκεπτών εδώ στην πόλη μας, εδώ στα Χανιά μας, η οποία κράτησε, αν θέλετε, και μέχρι τις εορτές. Τα Χριστούγεννα τα Χανιά είχαν πολύ κόσμο, ήταν πιο στολισμένα και πιο όμορφα από ποτέ. Και έχουμε πλέον μία γέφυρα η οποία ενώνει την τουριστική περίοδο με τη χειμωνιάτικη σεζόν, με το χειμώνα και αυτά τα Χριστούγεννά μας. Ξέρετε, έχουν ακουστεί πολλά αναφορικά με το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτά τα προγράμματα. Πρέπει να στηριχτούμε, πρέπει να τα δούμε με ένα διαφορετικό μάτι, θα πρέπει να υπάρξει διαχρονικά και μία στήριξη από την πλευρά των αρμόδιων υπουργείων, Νομίζω πως τέτοια προγράμματα βοηθάνε πραγματικά οικογένειες, νοικοκυριά που έχουν ανάγκη από στήριξη να πάνε διακοπές οι οποίες μόνο θετικά μπορούν να έχουν για οικογένειες, για ζευγάρια, για ανθρώπους που έχουν κάποιες δυσκολίες να πραγματοποιήσουν διακοπές. Οπότε το να στηρίζει η κυβέρνηση, τα υπουργεία να στηρίζουν τέτοιες ενέργειες είναι μόνο θετικό για όλες τις πόλεις και για όλους τους επαγγελματίες που έχουν να κάνουν σε σχέση με το τουριστικό αγαθό. Η συζήτηση αναφορικά με την επόμενη σεζόν το 2023 σε επίπεδο Χανίων έχει ξεκινήσει. Έχετε εστιάσει κάπου συγκεκριμένα τον προγραμματισμό σας? Εμείς ήδη στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο καταθέτουμε το πρόγραμμά μας για το σχεδιασμό του 2023, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Έχουμε ανοίξει, πέρα από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, το οποίο έχει να κάνει με τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε ανοίξει και περαιτέρω τις κεραίες μας και τις δράσεις μας, αν θέλετε, με το γαμήλιο τουρισμό, με τον εναλλακτικό τουρισμό, με τον τουρισμό που θα δώσει εμπειρίες και παραπάνω δυναμική στον επισκέπτη. Έχουμε κάνει μια στροφή και ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι ο ποιοτικότερος και ιδανικότερος επισκέπτης και εκεί πάνω θα κινηθούμε όλο το 2022. Μάλιστα, οπότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα μετά και την παρουσίαση του σχεδιασμού σας βέβαια. Θα υπάρξουν και οι σχετικές εγκρίσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είμαστε σε επαφή όπως πάντα. Μάλιστα. Και μέσα από την εκπομπή σας θα μεταφέρουμε την όποια πληροφορία για το κομμάτι που μας ενδιαφέρει εδώ στα Χανιά. Και αυτό έχουμε πρώτη σημασία στον τουρισμό. Σας ευχαριστούμε θερμά, αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.